περπατώντας με τους φιλέλληνες. Frank Abney Hastings. Ο Frank Abney Hastings, στην εξελινισμένη μορφή του ονόματός του Frank Abney Hastings, υπήρξε ο σημαντικότερος από τους Βρετανούς φιλέλληνες μετά τον Byron. Ο πατέρας του ήταν στρατηγός και γι' αυτό η σταδιοδρομία του στο Βρετανικό ναυτικό ξεκίνησε με πολλές υποσχέσεις. Όμως ήρθε σε σύγκρουση με ανώτερό του και γι' αυτό αποφάσισε να παραιτηθεί. Έφτασε στην Ελλάδα μέσω Μασαλίας και κατετάγει στην κορβέτα του τον Μπάζη ως εθελοντής. Η αξία του φάνηκε στις επιχειρήσεις μεταξύ Τενέδου και Λέσβου. Όταν ο Δράμαλης επιχείρησε να καταλάβει την Πελοπόννησο, ο Άστιγς ζήτησε να καταταγεί στο στρατό της Ξηράς. Έλαβε μέρος στην προστασία του θαλασσινού φρουρίου του ναυπλίου και κράτησε τον Μπούρτζη με άλλους φιλέλληνες. Όταν το 1823 έγινε αρμοστής της Κρήτης ο Μανώλης τον Μπάζης, ο Άστιγς τον ακολούθησε στην εκεί ναυτική του εκστρατεία. Αρρώστησε από ελονοσία και επέστρεψε στην Ύδρα μετά την αποτυχία της επιχείρησης. Τον Ιούνιο του 1824 υπέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση αναφορά για την αγορά ατμοκίνητου πολεμικού πλοίου, στην αγορά του οποίου επρόκειτο να συμβάλλει και ο ίδιος. Επιστάτησε το 1826 την κατασκευή της Καρτερίας, την οποία και διοίκησε με μεγάλες επιτυχίες. Τον Ιανουάριο του 1827 ο Άστιγς έγινε αρχηγός μοίρας υπό τον Γκόρντον για να προστατεύσει την απόβαση των ελληνικών δυνάμεων στη Σαλαμίνα. Στη συνέχεια, βομβάρδισε με τα πυροβόλα της Καρτερίας τους Τούρκους στη Μονή του Αγίου Σπυρίδωνος. Τον Φεβρουάριο απέκλεισε τα παράλια του Ερετριακού και του Μαλιακού κόλπου και όλης της Εύβοιας. Έκτοτε τα κατορθώματα του μεγάλου θαλασσομάχου ήταν ατελείωτα. Στις 10 Σεπτεμβρίου κατέπλευσε με ιστεία λόγω έλλειψης άνθρακα στο Ρίο και μετά στο λιμάνι των Σαλώνων όπου βρίσκονταν 7 τουρκικά πλοία. Μέσα σε μισή ώρα η Καρτερία με άλλα ελληνικά πλοία κατέκαυσαν τα τουρκικά και παρέλαβαν τα πυροβόλα τους. Στον κόλπο της Άμφισσας βρέθηκαν και 3 αυστριακά πλοία, τα οποία συνεργάζονταν με τους Τούρκους και γι' αυτό δημεύθηκαν από τον Άστιγκα. Τις επιχειρήσεις του Άστιγκος στον Κορυθιακό κόλπο επικαλέστηκε ο Ιμπραήμ για να εξέλθει από το λιμάνι της Πύλου, προκαλώντας έτσι την επέμβαση των ξένων δυνάμεων στο Ναβαρίνο στις 8 Οκτωβρίου 1827. Σε άλλη περίσταση εβήθησε αυστριακή γολέτα η οποία κρυβόταν πίσω από τα τουρκικά πυροβόλα της Πάτρας. Με 2 ελληνικές γολέτες και 3 αυστριακά πλοία που είχε δημεύσει, ο Άστιγς εξετέλεσε τις διαταγές του αρχιστρατήγου Τσόρτς να αποβιβάσει ελληνικές δυνάμεις στην Ακαρνανία και μετά πραγματοποίησε επίθεση κατά της νησίδας του Βασιλαδίου έξω από το Μεσολόγγι. Οι βόμβες της Καρτερίας έκαψαν την πυρητιδα αποθήκη του νησιού και ανάγκασε τους Τούρκους να παραδοθούν στις 15 Δεκεμβρίου. Ο Καποδίστριας αποφάσισε τον Ιανουάριο του 1828 την ανακατάληψη του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου και ανέθεσε στον Άστιγκα την αποστολή. Κατά την επιχείρηση, ο Άστιγκς πληγώθηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε στη Ζάκυνθο, όπου πέθανε από τέτανο. Ήταν μόλις 34 ετών, στις 20 Μαΐου 1828. Το ελληνικό ναυτικό έχασε τότε έναν μεγάλο ήρωα.